ληστείρες. Αποσύρθηκε η τρίτη κοινοπραξία στην ουσία συμφερόντων του Χονγκ Κονγκ. Πώς βλέπετε εσείς αυτά τα δεδομένα? Διότι κάποιοι υποστηρίζουν πως αυτή η κίνηση είναι έτσι προπομπός και για την ιδιωτικοποίηση της ΣΥΤΑ. Ίσως κάποιοι να ήθελαν. Σίγουρα η ΣΥΤΑ Ελλάς λειτουργήσε σε ένα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την περίοδο που ήταν η μεγαλύτερη κρίση όλων των εποχών. Mm-hmm. Παρόλα τα αυτά, έχει καταφέρει να χτίσει ένα δίκτυο 5.500 χιλιόμετρων οπτικών ινών από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Έχει καταφέρει να μπει στις μεγάλες πόλεις, σε νησιά, όπως ήταν και η αρχική προσπάθεια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει περίπου 300.000 πελάτες και είναι η αμέσως μετά τον ΟΤΕ εταιρεία που προσφέρει το λεγόμενο 4Play. Ωστόσο, κύριε Τρυφωνίτη, από το 2007 μέχρι σήμερα υπάρχουν συσσωρευμένες ζημιές 165 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια ζημιογόνα εταιρεία η ΣΥΤΑ Χελλάς, και κάποιοι υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που έγινε αυτή η επένδυση και δεν πέτυχε και κάθε χρόνο η ΣΥΤΑ καταγράφει ζημιές, τότε ορθά μπήκε η διοίκηση του οργανισμού σε αυτή τη διαδικασία να την πωλήσει. Δυστυχώς αυτοί που τα λέγανε αυτά, αγαπητέ Σοκράτη, διότι σε απολύτους αριθμούς ίσως να είσαστε σωστοί, έχουν γίνει όμως όλη αυτή η επένδυση του δικτύου, ιδιόκτητου, που ίσως καμιά εταιρεία στην Ελλάδα εκτός από τον ΟΤΕ δεν έχει ιδιόκτητο δίκτυο. Ναι, έχουν γίνει οι επενδύσεις αυτές, έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις, ίσως η αργοπορία να μπούμε στην κινητή. Είναι και το περιβάλλον της χώρας. Και το περιβάλλον της χώρας. Σαφέστατα, σωστά, το Διοικητικό Συμβούλιο προσπάθησε να βρει συνεργάτες, όχι πώληση, να γίνει κάτι με τη ΣΥΤΑ Ελλάς. Είτε, αν θέλετε, μια πώληση απευθείας, είτε μια συνεργασία, όλα αυτά εξετάζονται. Όμως αυτοί που λιδωρούσαν τη ΣΥΤΑ Ελλάς τόσο καιρό, με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι δικό σας, ακούγομαι αρκετούς και πολιτικούς και άλλους να τα λένε αυτά, αυτοί σήμερα... Τα λέει και το Συμβούλιο σας, κύριε Τρυφωνίδη. Ναι, έχουν αλλάξει, γιατί όταν θέλεις να πουλήσεις μια εταιρεία, δεν την λιδωρείς, δεν την... πώς τη λέμε, τη μικραίνεις, mm-hmm. δεν την απαξιώνεις και την ίδια ώρα να θέλεις να την πουλήσεις και καλά, γιατί έχει αξία. Ποια είναι αυτή η αξία? Διότι, εντάξει, δεν έχουν ανοιχθεί ακόμα οι φάκελοι. Έχουν ανοιχθεί οι φάκελοι για, για το τεχνικό κομμάτι. Νομίζω, από πληροφορίες, το περασμένο Σάββατο στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ανοιχθεί και είχε ανοιχτεί ο τεχνικός φάκελος από προηγουμένως και έχουν ανοιχτεί και οι οικονομικοί φακέλοι και γίνεται επεξεργασία από τους συμβούλους. Mm-hmm. Οι πληροφορίες το λένε αυτό, δεν μπορούν... Γιατί με βάση τη διαδικασία οι φάκελοι οικονομικοί θα άνοιγαν τον Γενάρη, έχουν ανοίξει μας λέτε. Οι πληροφορίες λένε, δεν μπορείτε να... Έτσι εσείς λένε όμως, οι πληροφορίες, εσείς ότι όμως έχουν ανοιχτεί. Ως συντεχνίες έχετε αποτιμήσει την αξία της ΣΥΤΑ Χελλάς, πόσα θεωρείτε ότι αξίζει αυτή η εταιρεία? Σίγουρα εμείς δεν έχουμε αυτή τη δικανότητα. Εκείνο που απαιτούμε... Όχι εσείς, ενώ αν έχετε πάει σε κάποιο σύμβουλο να το κάνει. Εκείνο που απαιτούμε είναι, ένα, να είναι διαφανείς οι διαδικασίες, και πιστεύω ότι έπρεπε μια ενδιάμεση ανακοίνωση να βγει από το Συμβούλιο για τη διαδικασία, που όπως είπε θέλει να είναι διαφανής και πρέπει να είναι διαφανής. Και να γίνουν και γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί να μην αρχίσουν οι μεμψημυρίες από διάφορους. Θα γίνει αποτίμηση των δύο φακέλων αυτές τις μέρες, όμως η ΣΥΤΑ, και αυτό να πετούμε εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα, έπρεπε και πρέπει να γνωρίζει την αξία της ΣΥΤΑΣ. Δεν τη γνωρίζει. Εμείς απαιτήσαμε να μας πούν, αλλά λόγω της διαδικασίας μας είπαν ότι ίσως να είναι και επιχειρηματικά λάθος να βγάλουν προς τα έξω την αποτιμημένη αξία. Εμείς φροντίσαμε και γνωρίζομαι. Το δίκτυο περίπου αποτιμάται από υπηρεσιακές εκθέσεις, περίπου στα 120 εκατομμύρια. Οι πελάτες, όταν γίνονται αυτές οι πράξεις, πολλούνται
μεταξύ 250 ευρώ και 500 ο ένας. Εξαρτάται από το είδος, αν είναι επιχειρηματικός και όλα αυτά. Άρα μιλάτε για μισό δις δηλαδή, κύριε Τρυφωνίδη. Όχι. Άμα είναι 120 εκατομμύρια το δίκτυο. Το δίκτυο. Το δίκτυο είναι και καινούριο και μοντέρνο και τελευταίας τεχνολογίας. Τώρα που θα την πουλήσουμε, τι θα είναι, υποδιέστερο. Είναι και υποδομές, όπως μας είχατε πει. Όλα, έχει όλη και αυτή. Στην κινητή τηλεφωνία. Και στην κινητή είναι η μόνη εταιρεία μετά τον ΟΤΕ που προσφέρει τη τετραπλή υπηρεσία, το λεγόμενο 4Play. Σταθερή, κινητή, ίντερνετ και τηλεόραση. Όλα αυτά στην Ελλάδα έχουν μια μεγάλη αξία που δυστυχώς, επειδή κάποιοι ήθελαν να αποξενώσουν την ΣΥΤΑ Ελλάδος για τους δικούς τους λόγους, την ελιδωρούσαν. Τώρα προσπαθούν να πούν ότι έχει δίκτυο, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει υπηρεσίες, για να μπορέσουν, διότι αλίμονο αν αυτή η διαδικασία είτε πώλησης, είτε συγχώνευσης, είτε συνεργασίας να αποβεί εις βάρος και της ΣΥΤΑΣ αλλά και του κράτους και του Κυπριακού λαού. Να πούμε όμως ότι με βάση τους όρους του διαγωνισμού το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να απορρίψει τις προτάσεις. Δεν είναι... Βεβαίως, βεβαίως. Αισιοδοξώ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα έρθει στο ύψος των περιστάσεων και θα επιλέξει την καλύτερη λύση ή ακόμα και να απορρίψει, αν δεν είναι στα πλαίσια που να ικανοποιεί τόσο τη ΣΥΤΑ αλλά και το Κυπριακό κράτος αλλά και όλους. Εδώ δεν είναι θέμα, είναι ο Κυπριακός λαός που θα πρέπει να κερδίσει, γιατί είναι με λεφτά του Κυπριακού λαού. Αισιοδοξώ ότι θα κάνουν τις καλύτερες ενέργειες. Όμως η παρουσία μας στη ΣΥΤΑ, στην Ελλάδα, αγαπητέ Σοκράτη, δίνει τη δυνατότητα με τον διεθνή τηλεπικοινωνιακό κόμβο που έχουμε, που συνδέει μέχρι την Ανατολή με τη Δύση, συνδέει την Κύπρο με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη με άλλες οδούς. Άρα δηλαδή το δίκτυο της ΣΥΤΑ Ελλάς μαζί με το δίκτυο της μητρικής της ΣΥΤΑΣ κάνει την Κύπρο ένα μεγίστου αξίας τηλεπικοινωνιακό κόμβο που, αν θέλετε, τον βάζω εις άξιο και με το φυσικό αέριο, που όπως ξέρετε το φυσικό αέριο θα το βγάλουμε, θα το πουλήσουμε, θα φύγει. Αυτός ο τηλεπικοινωνιακός κόμβος, αυτή η υψίστης σημασίας γεωστρατηγική θέση της Κύπρου μέσω της ΣΥΤΑΣ, δεν πρέπει να αποξενωθεί ή να χάσει την αξία της. Αυτό θέλουμε να πούμε με τη ΣΥΤΑ Ελλάς, ότι ίσως κατά τη γνώμη μας να είναι λάθος να φύγουμε τελείως από την Ελλάδα και από όλο αυτό το δίκτυο. Και καταληκτικά, σε ένα λεπτό, διότι μας πιέζει και ο χρόνος, οι υποψήφοι, με εξαίρεση τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τασσόνται κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Βέβαια, η πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι να μπει στρατηγικός επενδυτής με μειοψηφικό πακέτο μετοχών. Εσείς ούτε αυτό το δέχεστε? Διότι ακούμε συνέχεια για εξυγχρονισμό της ΣΥΤΑ και εξυγχρονισμό δεν βλέπουμε σε 40 δευτερόλεπτα. Για το όνομα, σας άκουσα και το πρωί στην παρουσία σας και να σας συγχαρώ και για το περιοδικό το Capital Today και για τα θέματα που έχετε αναδείξει. Είναι υψίστης σημασίας. Ο στρατηγικός επενδυτής τι θα κάνει? Να φέρει λεφτά? Η ΣΥΤΑ έχει λεφτά. Να φέρει γνώσεις? Έχουμε γνώσεις με υψίστης τεχνολογίας συναδέλφους και συνεργαζόμαστε και με τη Vodafone. Απλώς είναι η άλλη οδός για να πάμε στην ιδιωτικοποίηση. Μετοχοποιούμε αρχικά ένα μικρό κεφάλαιο και στη συνέχεια πάμε όπως έγινε με τον ΟΤΕ. Εμείς θέλουμε τη ΣΥΤΑ και γίνεται εξυγχρονισμός, αγαπητέ Σοκράτη, με πρωτοβουλία και των συντεχνιών και της Διεύθυνσης και του Συμβουλίου. Αλλάζουμε πολλά πράγματα. Έχουμε στην πορεία μεγάλα έργα, όπως το Fiber to the Home, οπτικές ίνες σε όλο την Κύπρο. Αρχίσαμε με τις μεγάλες πόλεις. Στόχος μας είναι η παραγωγή υπηρεσιών πιο φθηνών
και προσιτών στον πελάτη για ανάπτυξη της οικονομίας και όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα από μια κρατική σίτα. Είναι άστοχο να πάμε σε ιδιωτική, είμαστε μικρός τόπος, θα καταλήξουμε σε ένα μεγάλο ιδιώτη που είναι εκεί που θα ταλαιπωρήσει και θα κάνει. Τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων μπορούμε να τις πούμε, η ΣΥΤΑ έχει πρωτικές. Μάλιστα. Με το 4,5G, τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας, πρώτες θέσεις. Ωραία. Σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο οικονομικό μας. Ενθέτω, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ευτυχία Ανδρέου.